Υπήρξε ενδιαφέρον. Ε, οι πληροφορίε είναι. Δεν έχει βγάλει ακόμα ανακοίνωση ο ΑΣΕΠ. Περιμένουμε την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ. Αλλά οι πληροφορίε είναι ότι είναι περίπου 22.000 οι αιτήσει, 21.800. Ε, αν αναλογιστεί κανεί τι δεσμεύσει που είχε η προκήρυξη, ε, είναι ένα μεγάλο αριθμό. Διότι οι τελικοί επιτυχώντε θα είναι 1.213. Άρα, ναι, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει και ηλικιακά όρια, έχει δεσμεύσει, έχει υποχρεωτικά πεδία πάρα πολλά. Με δεδομένα λοιπόν αυτά υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 21.800 κάτι είναι ένας μεγάλος αριθμός ε, ανθρώπων που ενδιαφέρθηκαν για την ένταξή ε, του στη Δημοτική Αστυνομία. Τώρα, περιμένουμε την τελική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ και μετά του προσωρινού πίνακε. Σε σύνολο θέσεων σε όλη την Ελλάδα και στο Ηράκλειο, να μα πείτε. 1213 είναι για όλη την Ελλάδα, στο Ηράκλειο θα είναι 30. Ε, οπότε πότε εκτιμάτε ότι θα έχουμε έτσι εξελίξεις στο να έρθει, να, θα, θα, θα περάσουν από εκπαίδευση αυτοί οι άνθρωποι Ναι έχουν εξάμηνη εκπαίδευση και μετά έχουν και δίμηνη ή τετράμηνη, δεν έχει καθοριστεί αυτό ακόμα, ε, πρακτική άσκηση Υπάρχει ένα ζήτημα αν η πρακτική άσκηση γίνει στους κατατόπους δημοτικές αστυνομίες που θα ενταχτούν Αυτό θα το θέλαμε κι εμείς, δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό ακόμα σε κάθε περίπτωση τους περιμένουμε μετά τον Αύγουστο, οριακά τέλος του 24. Κάτι που σημαίνει ότι ενισχύεται λοιπόν η Δημοτική Αστυνομία, κάτι που σημαίνει ότι θα γίνονται πάρα πολύ έλεγχοι. Η, η, ενίσχυση της Δημοτική Αστυνομία ήταν ε, επιβάλλεται, διότι σε έναν Δήμο όπως το Δήμο Ιρακλείου, με ένα τεράστιο γεωγραφικά όγκο και με μεγάλο πληθυσμιακή έκρηξη, ε, οι 18-19 Δημοτικοί Αστυνομικοί που έχουμε τώρα φυσικά δεν επαρκούν και οι άνθρωποι αυτοί έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό και χάρη στον επαγγελματισμό τους κρατάμε λίγο την ε, αίσθηση της ε, αστυνόμευσης μέσα στην πόλη και στις περιοχές γύρω από την πόλη. Οπότε ναι για μας θα είναι μια ανάσα, ε, θα θέλαμε και περισσότερους θα έλεγα. Αλλά φυσικά με την ένταξη των καινούριων 30 δημοτικών αστυνομικών θα μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερα και μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Θα μπορούν να γίνονται έλεγχοι και το βράδυ. Και... Ναι, ναι, είναι ένα ζητούμενο πόρο... αυτό. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει ήδη με τη μικρή δύναμη που διαθέτουμε και έχουμε και βραδινούς ελέγχους. Απλά δεν μας το επιτρέπει η δυναμική της Δημοτικής Αστυνομίας σε ανθρώπινο δυναμικό εννοώ να έχουμε καθημερινά ή πιο συχνούς. Αλλά έχουμε εβδομαδιαία, δύο, έναν, ανάλογα το, τι, την εβδομάδα και ποια μέτρα χρειάζεται να παίρνουμε κάθε εβδομάδα για να μας περισσέψουν να έχουμε μια βάρδια βραδινή ή δύο βραδινές. Υπάρχει, υπάρχει μια σχετική συμμόρφωση διότι έχουν γίνει βραδινέ ε, περιπολίες περιπολίε όπου έχουν επιβληθεί πάρα πολλέ κυρώσει και ναι, η εικόνα είναι κάπω καλύτερη, όμω δεν είναι αυτή που θέλουμε.